να μαζέψουμε ό,τι απέμεινε
Γιατί χρόνια τώρα απεμπολίσαμε όλα αυτά. Και ο στόχος μας αυτές τις εποχές που ζούμε δεν είναι μόνο, όπως σας είπα, να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας. Είναι να πούμε όχι στην πολιτιστική χρεοκοπία και όχι στην ομογενοποίηση. Δηλαδή, μαζεύουμε, διατηρούμε με σεβασμό, λίγο-λίγο, όλα αυτά θέλουν κόπο, θέλουν προσοχή, θέλουν κουράγιο. Δεν γίνονται αυτόματα, δεν είναι από μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολύ υπομονή, πιστέψτε με, πολύ υπομονή. Εμείς που έχουμε την εμπειρία μπορούμε να σας βοηθήσουμε και να σας υποστηρίξουμε γι' αυτό. Θα ήθελα να ευχηθώ, εκτός από το να είμαστε όλοι πολύ καλά στην υγεία μας και να έχουμε αντοχές να τρέξουμε αυτά που μας συμβαίνουν έξω στη χώρα μας, του χρόνου τέτοια εποχή, να έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε εδώ με την αφορμή της πίτας. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να έχουμε ένα έτοιμο δικό σας, ένα δρόμο, να το αναπαραστήσουμε, κάτι να εκδώσουμε, κάτι να παρουσιάσουμε, κάτι που θα πει και στην τοπική κοινωνία ότι κάτι δουλέψαμε γι' αυτό. Αυτή είναι η ευχή μου. Να είμαστε όλοι και όλες καλά και βάλεις σε ευχόμαστε τα καλύτερα με αντοχές και κουράγιο να αντέχουμε τα δύσκολα και να δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.